Θέλω να πάμε στον πρώτο συνομιλητή. Κάντε λίγο κράτη στα μηνύματα. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, που ζει στο Παρίσι, αλλά συχνά πυκνά βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι καθηγητής φιλοσοφίας της τέχνης. Μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε και το νέο του βιβλίο, που είναι οι διάλογοι με μεγάλες προσωπικότητες στο χώρο των τεχνών, των γραμμάτων, της φιλοσοφίας. Αλλά ο κύριος Δαβέτας έχει και την ιδιότητα του επί χρόνια δημοσιογράφου στη γαλλική Libération. Και επειδή η Γαλλία εμφανίστηκε τις τελευταίες μέρες ως ένας παίκτης διάβλος μεταξύ Biden-Putin, Putin-Biden, πέστε το όπως θέλετε, έχει ενδιαφέρον να ακούσετε, διότι το αντίκρισμα είναι και στο εσωτερικό της Γαλλίας. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Κύριε Δαβέτα, μιας και το νέο σας βιβλίο αναφέρεται σε διαλόγους με μεγάλες προσωπικότητες που είχατε, θέλω να σας ρωτήσω, μεγάλες προσωπικότητες στο χώρο της πολιτικής και της γεωπολιτικής αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, όταν η ένταση είναι ανάμεσα σε πυρηνικές δυνάμεις, βλέπετε? Δυστυχώς όχι, γιατί νομίζω ότι η έννοια του διαλόγου είναι συνδεδεμένη με την έννοια της θεσμικής δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή η θεσμική δημοκρατία αρχίζει και υποχωρεί απέναντι στην κοινοτική σύγκρουση. Άρα έχουμε εθνοτική και κοινοτική σύγκρουση, η οποία κυριαρχεί σε επίπεδο παγκόσμιο και κυρίως στο δυτικό κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε μια υποχώρηση ουσιαστική και όχι τυπική, κι ας είναι τυπική, της λεγόμενης θεσμικής δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα πάντοτε αυτοί οι οποίοι είναι ισχυροί κοινοτήτων, ισχυροί εθνοτήτων, να αναλαμβάνουν το ρόλο και να χρησιμοποιούν μια γλώσσα συγκρουσιακή in extremis, στα άκρα. Επειδή έχετε ζήσει και εργάζεστε στη Γαλλία και ξέρετε και από την πλευρά της δημοσιογραφίας πράγματα και θάματα για την πολιτική εξουσία, η μεταπολεμική Ευρώπη, αυτή που προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε δύο άξονες. Ο ένας ήταν η υπερατλαντική φίλη και σύμμαχη, και η άλλη ήταν η γραμμή του στρατηγού Ντεγκόλ, ότι η Ευρώπη φτάνει μέχρι τα Ουράλια. Σήμερα είναι ο μεγάλος χαμένος η Ευρώπη από αυτή τη διελκυστίδα των ισχυρών παικτών? Είναι, διότι δεν μπορεί να βρει αυτό το ενιαίο πρόσωπο, το οποίο προφανώς εξ αρχής ήταν δύσκολο να βρεθεί, λόγω του ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις σε κάθε χώρα και δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η συλλογική συνείδηση που όλοι ονειρεύτηκαν, που ήταν τελικά μία μορφή ουτοπίας. Και επίσης στο ότι η Γαλλία έχει πάψει να είναι η Γαλλία του Ντεγκόλ, η οποία έπαιζε καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά δρόμενα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη του Μακρόν, η Γαλλία του Μακρόν, είναι μια Γαλλία προσδεδεμένη ουσιαστικά στο άρμα της παγκοσμιοποίησης, άρα και των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή της πολιτικής της Κίνας κτλ. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν έρχεται σε σύγκρουση με την Ευρώπη των Εθνών και είναι ουσιαστικά σε σύγκρουση με τη γραμμή Πούτιν. Που η Ευρώπη εννοώ, όχι η Ευρώπη του Ντεγκόλ, ναι. Η Ευρώπη η παγκοσμιοποιημένη, έτσι όπως έχει πάει τώρα. Είναι σε σύγκρουση με τη γραμμή του Πούτιν, ο οποίος θέλει να διατηρήσει τις πολιτισμικές παραδόσεις, την ιστορία και να περάσει ένα άλλο πρόσωπο μιας εθνικής συνείδησης στην παγκόσμια ιστορία. Ο Μακρόν ακολουθεί μια άλλη πορεία της παγκοσμιοποιημένης συνείδησης. Με αποτέλεσμα να έχουμε, παρά την παρέμβασή του, η οποία ήταν περισσότερο κατά τη γνώμη μου για εσωτερικούς λόγους. Δηλαδή ο Μακρόν παρενέβη περισσότερο για να δείξει, γιατί έχει κάποια προβλήματα στο εσωτερικό του και ας μην φαίνονται ακόμη, αρκετά μάλιστα προβλήματα, για να δείξει στους Γάλλους ότι παραμένει η Γαλλία ισχυρή στο εξωτερικό και ότι η Γαλλία μπορεί να είναι παρεμβατική. Τώρα αυτό που συνέβη με τον Πούτιν δεν ξέρω αν είναι υπέρ του, παρότι ο ίδιος προσπάθησε με διάφορα σποτ να δείξει ότι να, αυτή είναι η πολιτική της διπλωματίας, αυτή πρέπει να ακολουθήσει και τη δεύτερη πενταετία ο Μακρόν και επίσης στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω αν είναι υπέρ του αυτό. Γιατί οι αντίπαλοι του, και ειδικά ο Ζεμούρ, ο οποίος καρφάλωσε στη δεύτερη θέση από εκεί που δεν το περίμενε κανένας, φωνάζει και λέει να η πολιτική του Μακρόν, η οποία δεν αποδίδει και είναι μια πολιτική με γενικά λόγια, και αυτή η πολιτική με γενικά λόγια θα βυθίσει τη Γαλλία σε μεγαλύτερη απώλεια της γαλλικής ταυτότητας. Και έτσι εξηγείται η άνοδος του Ζεμούρ και η στατικότητα των ποσοστών του Μακρόν. Είναι μεν πρώτος, αλλά έχει μια στατικότητα. Πάνω από το 24-24,5 δεν ξεκολλάει με τίποτα ο Μακρόν προς το παρόν. Ενώ ο άλλος ξεκίνησε
γύρω στο 17-18, είχε μια μικρή πτώση στο 15 και τώρα επανέρχεται δεύτερος. Ξεπέρασε τη Λεπέν, ξεπέρασε τη Μπεκρές και μάλιστα όλοι λένε ότι η κρυφή ψήφος είναι το μεγάλο του ατού, γιατί πάρα πολλοί κόσμος θα ψηφίσει στο Ζεμούρ για τους λόγους αυτούς που αναφέρουμε. Για το θέμα της πολιτιστικής συνείδησης, της ευρωπαϊκής ιστορίας και της γαλλικής ιστορίας. Τώρα, θέλω να μου πείτε και από την εμπειρία που έχετε, κατά τη γνώμη σας, τι έχει πάει εδώ στραβά και έχουμε αυτή την κλιμάκωση, και μάλιστα είναι κλιμάκωση σε επίπεδο στρατιωτικό σε χώρες, μεταξύ χωρών, που διαθέτουν πυρηνικά. Και εγώ έχω πει ότι αυτό μπορεί να μοιάζει μακρινό σενάριο, αλλά με συμβόλαιο με την ανυπαρξία ατυχήματος δεν υπογράφει κανένας. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι εδώ, μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και το περίφημο βιβλίο του Φουκουγιάμα, Το Τέλος της Ιστορίας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχουμε δύο μεγάλες γραμμές. Η μία γραμμή είναι αυτή η οποία θέλει τη διατήρηση της εθνικής συνείδησης και τη διατήρηση της ιστορίας. Η άλλη γραμμή είναι αυτή που ακολουθεί τη λογική του Φουκουγιάμα, του Αμερικανού αυτού ιστορικού, η οποία λέει τέρμα η ιστορία, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, την εποχή της τεχνολογίας, την εποχή της τεχνικής. Άρα από εδώ και στο εξής δεν μας ενδιαφέρει η ιστορική μνήμη και η ιστορική συνείδηση, μας ενδιαφέρει να ζούμε το τώρα παγκοσμιοποιημένο μέσα από μια μανία τεχνολογικής καινοτομίας και από μια τεχνολογία η οποία πάει να αντικαταστήσει την ιστορία και την πατρίδα. Αυτές οι δύο γραμμές συγκρούονται ανελαίητα. Τις βλέπουμε στο εσωτερικό των χωρών, μέσα από τις πολιτικές αντιθέσεις, το βλέπουμε σε παγκοσμιοποιημένο επίπεδο και το βλέπουμε και στην περίπτωση αυτή με τον Πούτιν, ο οποίος θέλει να διατηρεί το θέμα της ιστορικής συνείδησης. Αν προσέξουμε τα λόγια του, κάθε λίγο μιλάει για την ρώσικη ιστορία, μιλάει για την ευρωπαϊκή ιστορία, μιλάει για όλα αυτά τα οποία εμείς ξαφνικά είμαστε υποχρεωμένοι με ένα βίαιο τρόπο να πάθουμε, να τα ξεχάσουμε. Μας λέτε όχι, ξεχάστε τα. Και ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάμε μια παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ο Πούτιν είναι κόντρα σε αυτή τη γραμμή. Και από την άλλη μεριά οι Αμερικάνοι εκμεταλλεύονται τα διάφορα οικονομικά προβλήματα της Ρωσίας μετά την πτώση της ΕΣΤ, της Σοβιετικής Ένωσης δηλαδή, και πάνε με τον τρόπο τους να εγκλωβίσουν ακόμη περισσότερο τη Ρωσία και να τη δημιουργήσουν ένα τεράστιο γεωπολιτικό και βέβαια πολιτιστικό πρόβλημα, με την άμεση προοπτική να κυριαρχήσουν οικονομικά και στα εδάφη της Ρωσίας. Διότι θα σας πω αυτό το οποίο έγραψε η Φιγκαρό, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, ίσως η πιο σοβαρή της Γαλλίας αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ειδήσεων και αναλύσεων. Κεντρικό άρθρο της Φιγκαρό πριν από 4-5 μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν, το οποίο λέει ότι ο Πούτιν έχει δίκιο στο εξής. Προσέξτε, έχει δίκιο στο εξής. Υπήρξε συμφωνία Γκορμπατσόφ με τους Αμερικάνους να μην προχωρήσουν κοντά στα εδάφη της Ρωσίας. Έτσι έγινε αυτή η συμφωνία όταν ο Γκορμπατσόφ παρέδωσε την εξουσία. Αυτή η συμφωνία δεν τηρήθηκε από τους Αμερικάνους και από το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν ο Πούτιν, ο οποίος συνεχίζει να έχει αυτή τη λογική μιας εθνικής πολιτικής, μιας εθνικής συνείδησης, πώς μπορεί να δεχθεί σαν μια μεγάλη χώρα που θεωρεί τη χώρα του δίπλα πυράβλους. Εγώ μπαίνω στη λογική του Πούτιν. Δίπλα πυράβλους. Εάν φέρνανε πυράβλους στο Μεξικό, θα το δεχόταν η Αμερική που είναι δίπλα? Προφανώς και δεν θα το δεχόταν. Με αυτή τη λογική λοιπόν η Ρωσία και ο Πούτιν αντιδρούν. Βέβαια υπάρχει μια πονηράδα από τη μεριά των Αμερικανών. Η πονηράδα ποια είναι? Κλείνοντας τον Πούτιν στη γωνία, υποχρεώνουν ίσως έμεσα τη Γερμανία να πάψει να προμηθεύεται το αέριο από τον Πούτιν. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Το ενεργειακό, και δεν είναι μόνο η Γερμανία, η Ευρώπη, με εξαίρεση ίσως τη Γαλλία που το έχετε λιμένο, επειδή ζείτε εκεί το λέω, με τη λειτουργία των πυρηνικών εργοστασιών. Όμως το ενεργειακό είναι ένα σημαντικό θέμα εδώ. Ιδίως για την Ευρώπη. Απ' τη μια η Ρωσία από χθες το είπε και νιώσαν και έκπληξη κάποιοι, λες και δεν το καταλάβαιναν. Τώρα θα δείτε πόσο θα ανέβει η τιμή. Από την άλλη, οι Αμερικανοί στέλνουν, παρακαλώ πολύ, το φυσικό τους αέριο που είναι προϊόν σχιστολιθικών καταστάσεων με πλοία LNG που ο μεγαλύτερος στόλος κατά 90% προαγορασμένος 2 χρόνια πίσω είναι από το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. Άρα η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ αμερικανικού σχιστολιθικού και ρωσικού φυσικού. Για το δικό μας δεν συζητάμε βέβαια. Ναι, είναι παγιδευμένη και είναι μια πολιτική των Αμερικανών οι οποίοι τραβάνε την ένταση, περνάνε πληροφορίες οι οποίες σε πολλά θέματα δεν είναι αληθείς. Αυτό που σας λέω το λένε τα γαλλικά κανάλια.
δεν το λέω εγώ. Εγώ μεταφέρω στους σπουδαίοι αναλυτές. Ο Yves Tréard, ο μεγαλύτερος αναλυτής της Φιγκαρό, ο οποίος Φιγκαρό δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αριστερή αντίληψη, είναι περισσότερο δεξιά αντίληψη. Βαθιά συντηρητική εφημερίδα είναι. Βεβαίως. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο παίζει το ρόλο των αριστερών δυνάμεων. Και γυρνάει και λέει ότι μας βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί με τις δικές τους πληροφορίες κτλ. Κτλ. Με στόχο η Γερμανία να αγοράσει και η Ευρώπη γενικά το αέριο, ειδικά η Γερμανία, από τους Αμερικανούς. Δηλαδή να λύσουν τα διάφορα οικονομικά προβλήματα που έχουν με την Κίνα μέσω της απόλυτης κυριαρχίας της Ευρώπης, με άμεση συνέπεια την απόλυτη, ας το πούμε, εξαφάνιση πλέον της Ευρώπης στα πλαίσια των Αμερικανικών αντιδράσεων. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε διεθνώς τον τύπο, θέλω να μου λύσετε όμως την εξής απορία. Αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά, δηλαδή δεν θα υιοποιήσουμε και τον Πούτιν ως προστάτη των αδυνάμων, μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, λοιπόν, εγώ δεν λέω αυτό. Ναι. Άλλο θέλω να μου λύσετε. Ναι. Πριν 25 χρόνια έχω διαβάσει τον Αμερικανό και κορυφαίο διεθνολόγο, για πολλούς ένα think tank μόνος του, ανεξάρτητα από την αρνητική φορά που μπορεί να έχει κάποιος ακούγοντας το όνομά του, ο Μπρεζίνσκι. Έγραφε στη Μεγάλη Σκακέρα ότι η μεγαλύτερη απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή της Ευρασίας είναι οι περιφερειακές αντιηγεμονικές συμμαχίες, και έλεγε τότε πριν 25 χρόνια το πιο επικίνδυνο σενάριο, ένας μεγάλος συνασπισμός, έλεγε ο Μπρεζίνσκι, μεταξύ Κίνας, Ρωσίας και Ιράν. Ερώτηση. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η σημερινή πολιτική εξουσία στις ΗΠΑ, δεν σπρώχνει τη Ρωσία προς την Κίνα? Ακριβώς. Θα σας το έλεγα εγώ μόνος μου, στη συνέχεια της συζήτησης. Οδηγεί σε έναν άξονα των δυνάμεων, ξαναλέω, εγώ το βάζω πολιτικά και πολιτιστικά. Ναι. Των δυνάμεων οι οποίοι θέλουν ακόμη να διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα, άρα και μια γεωπολιτική, ας το πούμε, αυτονομία από τη μεριά τους. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις, η οποία είναι η Κίνα, το Ιράν, η Ρωσία και διάφορες χώρες περιφερειακές, αυτές μοιραία θα συνασπιστούν απέναντι στην επιθετικότατη πολιτική Αμερική, η οποία χτυπώντας τη Ρωσία βλέπει τη Κίνα. Και αν υπάρξει κάτι το πυρηνικό αργότερα, θα είναι με την Κίνα. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και υπάρχουν τα προβλήματα με το κινέζικο νόμισμα και ούτω καθεξής, τα οποία θα εμφανιστούν στην πορεία. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, η πολιτική των Αμερικανών, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι συμφεροντολογική από τη μεριά τους, τη μεριά του δυτικού κόσμου, δεν είναι αναλογική και ισοδύναμη προς τη μεριά των άλλων χωρών. Εγώ προσοχή με παρεξηγηθώ. Δεν προσπαθώ να πω ότι είναι άγιος ο Πούτιν, ούτε άγιος ο Κινέζος. Εγώ έχω πάει στην Κίνα τρεις φορές και έχω δει την έλλειψη δημοκρατίας εκεί πέρα. Κάθε άλλο. Αλλά εδώ μιλάω όσο γίνεται αντικειμενικά σε ένα παγκόσμιο παιχνίδι, όσο μπορώ, να δούμε ποιος είναι αυτός που οθεί το παιχνίδι στα άκρα. Είναι η Αμερική που το οθεί αυτή τη στιγμή. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Δαβέτα. Θα ήθελα, λέει, πρώτον να μάθω πώς ονομάζει το νέο του βιβλίο. Είπαμε, παιδιά, διάλογο για τις εκδόσεις Κάκτος. Δεύτερον, καταλαβαίνω ότι πλέον ο κύριος Ζεμούρ παίζει πολύ ακόμη και για την πρωτιά. Και τι είναι πιθανή εκλογή του για τη Γαλλία και τι θα σημαίνει αυτό για την Ευρώπη? Πολύ ωραία ερώτηση πέστε στο φίλο μας. Ναι, αν συνεχιστεί το πράγμα έτσι, αν δηλαδή ξυπνήσουν όλα τα εθνικά αντανακλαστικά, τα οποία είχαν υποστεί φοβερή βία με τοπική επίθεση από την παγκοσμιοποίηση, και αν συνεχίσει να ψιθυρίζεται ότι η κρυφή ψήφος ενδεχομένως, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό αποχής, το οποίο είναι δηλωμένο στη Γαλλία, μεγάλο ποσοστό, η κρυφή ψήφος πάει προς το Ζεμούρ, τότε θα δούμε ένα debate Ζεμούρ-Μακρόν, και εκεί πια, στα όρια των άκρων, ο Ζεμούρ θα βγάλει όλα τα χαρτιά του της εθνικής ταυτότητας, της πατριωτικής λογικής, η οποία έχει υποστεί φοβερά πλήγματα και είναι λαβωμένο θηρίο αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία αλλά και στην Ευρώπη, και έχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να χτυπήσει τον Μακρόν, και θα σας πω γιατί. Όσο ήταν η Λεπέν ή ο πατέρας της, έβγαινε ένα μέτωπο δημοκρατικό εναντίον της Λεπέν και κυρίως ότι ήταν αντισημίτησα κτλ. Συνέβη το εξής περιστατικό πριν μια εβδομάδα, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση και θέλω να το αναφέρω. Βγήκε ο πρόεδρος των οικολόγων και είπε το εξής, ότι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Ζεμούρ, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής, σημειώνω, λέει λοιπόν αυτός, αυτά που λέει δεν συνάδουν με την εβραϊκή κουλτούρα και ότι είναι επικίνδυνα, και τον απεκάλεσε Εβραίο του Σερβίς. Προσέξτε, βαριά κατηγορία. Δηλαδή, ο Εβραίος αυτός που υπηρετεί το κράτος ήταν ένας όρος που χρησιμοποιείται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι υποστήριζε. Υπήρχαν Εβραίοι οι οποίοι υποστήριζαν
τα κράτη εναντίον των πογκρών που γινόντουσαν. Σοβαρό είναι η κατηγορία. Και βγαίνει ο Ζεμούρ αμέσως και δείχνει με το δάχτυλο τους οικολόγους και τους αριστερούς και λέει: να ποιοι είναι οι σύγχρονοι αντισημίτες. Η αριστερά και το Ισλάμ. Η Ισλαμοαριστερά, λοιπόν, κύριοι, δέστε ποιοι είναι οι σύγχρονοι αντισημίτες και μην ψάχνετε αλλού. Και το γυρίζει υπέρ του. Κύριε Δαβέτα, τώρα μιας και το θίξατε, εσείς λέτε αυτό, εγώ θα σας πάω σε αυτό που είναι επί του εδάφους. Το ξέρετε εσείς ότι στο Κίεβο, στην πλατεία του Μεϊντάν, 1 Ιανουαρίου, έγιναν εκδηλώσεις τιμής προς τον Μπαντέρα, ο οποίος κατέσφαξε Εβραίους, διαμαρτυρήθηκε το Ισραήλ και η Μόσχα και η Δύση δεν έβγαλε κιχ. Εδώ πέρα έχουμε μια υποκρισία. Καταρχήν ξέρουμε ότι υπάρχει μια πολιτική στα ανθρώπινα δικαιώματα του Πούτιν η οποία είναι κατακριτέα. Και αντισημιτισμός υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στη Ρωσία. Μόνο στη Ρωσία. Των ναι. ανθρώπων με τα πολιτικά, με τα δικαιώματα όπως είναι ομοφυλόφιλοι κτλ. Απαράδεκτα αυτά από τη μεριά της Ρωσίας και ο Πούτιν τα καλύπτει. Εδώ να πούμε και τα αρνητικά του. Από εκεί και πέρα όμως ξέρουμε ότι η Δύση στο θέμα του αντισημιτισμού παίζει ένα τεράστιο αρνητικό ρόλο. Έχει παίξει πάρα πολύ. Απ' τη μία έχουν προς τα πάνω το πολιτικά ορθόν και απ' την άλλη στην πράξη έχουν ένοχη σιωπή σε πολλά θέματα. Μα ξέρετε τι σημαίνει Μπαντέρα. Το σκοτώσαν, αν θυμάμαι καλά, το 57 ή το 58 στο Μόναχο. Αν θυμάμαι καλά, ή στο Βερολίνο. Μάλλον στο Μόναχο. Ναι, στο, ναι, ναι. στο Μόναχο. Ήταν ο νούμερο ένα, δεν ήταν απλά ότι ήταν Ουκρανός. Δύο και χειρότερος από τους Ναζί. Λοιπόν, λέει ο Ρέστης, κύριε Δαβέτα, η δημοκρατία στη Ρωσία δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όμως λέμε αυταρχικό δικαίως τον Πούτιν. Αλλά οι Αμερικανοί, ο Πούτιν στο κάτω-κάτω, με όποιο τρόπο έχει εκλεγεί απευθείας από το λαό και όχι με εκλέκτορες. Με τεράστια συμμετοχή στις εκλογές και όχι με επιστελικές ψήφους. Και παράξενα εκλογικά συστήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι κρίση θεσμική δημοκρατίας? Δηλαδή, ο κάθε Γκουαϊδό που εμάς μας αρέσει, τον κρίνουμε ότι είναι ο ηγέτης μιας χώρας. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλός ο Τσάβε. Ή ο Τσάβες ή ο Μαδούρο. Είναι οι χειρότεροι. Αλλά αυτούς εξέλεξαν. Εκεί δεν έχουμε παραβάσεις του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως θα το απαντήσω στην ωραία του ερώτηση. Ήδη ξεκίνησε την κουβέντα μου μαζί σας λέγοντας ότι η θεσμική δημοκρατία περνάει κρίση. Δηλαδή το απάντησα ήδη το ερώτημα στην πρώτη μου παρέμβαση με το που ξεκίνησα μαζί σας. Διότι μέσα από το πρόσχημα της έμεσης δημοκρατίας και των δημοκρατικών εκλογών έχουμε από τη μία ένα κύριο Ερντογκάν, για παράδειγμα, τον οποίο εγώ αποκαλώ δημοκράτορα, δηλαδή δημοκρατικό δικτάτορα, επειδή βγαίνει με εκλογές, αλλά και απ' την άλλη έχουμε τους θεσμοκράτορες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι μέσα από τη θεσμική λειτουργία, όπως ζητάει ο φίλος, λειτουργούν αντιδημοκρατικά. Και έχουμε το παράδειγμα της Κύπρου. Και άλλα παραδείγματα όπου οι Αμερικάνοι. Έλατε, γιατί το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορεί να φωνάζουμε για την Ουκρανία ή για τη Γεωργία και να μην φωνάζουμε για την Κύπρο εδώ πέρα, σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια υποκρισία από την δυτική θεσμική δημοκρατία και ειδικά από τους Αμερικανούς. Και το ξέρουμε όλοι μας ιστορικά. Το έχουμε βιώσει επανειλημμένα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, από τη μία θα κατηγορήσουμε και θα κρίνουμε τον Πούτιν ότι λειτουργεί με κλειστά σύνορα, με όρια ιστορικά και εθνικά. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι, αλλά από την άλλη, το όραμα αυτό των ανοιχτών συνόρων αποδεικνύεται μια τεράστια ουτοπία σήμερα. Και επικίνδυνη ουτοπία. Όποιος παίζει με ανοιχτά σύνορα είναι δημοκρατικά υποκριτικός όπως οι Αμερικάνοι και είναι ισχυρός ή είναι αφελής και καταστρέφεται κυριολεκτικά. Διότι οι δυνάμεις, ξαναλέω, έχουν φύγει πια. Είναι η πτώση, η Βαλερή Πεκρέ στη Γαλλία, ενώ ήταν δεύτερη, έπεσε τώρα γιατί ακολουθεί αυτή τη λογική μιας θεσμικής δημοκρατίας παλαιού τύπου. Μόνο που οι παίχτες σήμερα δεν κρατάνε τα προσχήματα της θεσμικής δημοκρατίας. Οι παίχτες είναι μάχη κοινοτήτων, ξαναλέω, και εθνοτήτων. Οι κοινότητες, οι πολιτιστικές, οι θεολογικές, αλλά και οι εθνικές, συγκρούονται. Έχουν μεταξύ τους, δημιουργούν μια ταυτότητα μεταξύ τους και συγκρούονται αρνούμενες να δεχτούν τους λεγόμενους αντικειμενικούς, σε εισαγωγικά, νόμους της θεσμικής δημοκρατίας. Δημοσθένης Δαβέτας, ελπίζω να τον δω σύντομα και τηλεοπτικά, γιατί θα ανοίξουμε όλο το κεφάλαιο με αφορμή και τους διαλόγους του στο τελευταίο του βιβλίο με φωτεινές προσωπικότητες και για το που πάει ο πλανήτης. Από ό,τι καταλαβαίνω, μονάζιγα η Ευρώπη πάει για φούντο έτσι. Αν η Ευρώπη δεν πάρει θέση απέναντι σε αυτό το πρόβλημα,
ή τουλάχιστον αν δεν ξαναγυρίσει στην ισορροπία μεταξύ των εθνών και όχι αυτή τη λεγόμενη χαόδη, χλιαρή κατάσταση, είμαστε Ευρωπαίοι αλλά είμαστε και στα έθνη, είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί, είμαστε ξέρω εγώ και με τον ένα και με τον άλλο και από εδώ και από εκεί, δηλαδή ή θα ξεκαθαρίσει την ταυτότητά της, κάτι το οποίο προσπαθεί αλλά δεν το έχει επιτύχει, ή μοιραία θα είναι ανάμεσα σε δύο συμπληγάδες, από τη μία τις περιφερειακές δυνάμεις που είναι πολύ ισχυρές και από την άλλη τις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έχει πρόβλημα, θα γίνει δηλαδή ουρά λίγο του ενός, λίγο του άλλου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δαβέτα, καλή σας ημέρα. Θα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και εγώ το ελπίζω. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας.